η ώρα της απεργίας. Ναι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής πίστευα ότι αυτά το τριήμερο και σήμερα ακόμα όλο κάτι θα γινόταν προκειμένου να τη γλιτώσουμε όλοι. Όλο κάτι, λέω, κάποια πρωτοβουλία, κάποια προσπάθεια, αλλά φαίνεται πως μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν είχαμε. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι. Ακριβώς και εμείς ο λόγος που είχαμε αφήσει κάποιες μέρες. Μπορείτε να πάρετε για την Τρίτη, ακριβώς για να δώσετε ήταν, χρόνο. Να δοθεί κάποιο χρόνο, αν υπήρχε κάποια διέξοδος. Δυστυχώς μέχρι την ώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι που να δικαιολογεί την. Τώρα, αγαπητέ μου Χάρη, εδώ που φτάσαμε, πώς μπορεί να εκτονωθεί η κρίση αυτή. Εντάξει, είμαστε σε ένα δύσκολο σημείο, το οποίο πολύ εύκολα θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Δηλαδή, η πρόταση που είχαμε κάνει την τελευταία φορά στην κυβέρνηση, η οποία απορρίφθηκε, ήταν ακριβώς μία σημείωση σε έναν από τα πολλά σημεία της πρότασης, το τέταρτο σημείο, μάλιστα, το οποίο για μας βέβαια ήταν και ουσίας. Εάν αυτό διορθωνόταν, θεωρώ ότι αμέσως το πρόβλημα θα ξεπερνιόταν και θα μπαίναμε στον πραγματικό διάλογο για την παιδεία. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι ο πραγματικός διάλογος για την παιδεία. Ασχολούμαστε με τα επουσιώδη, δυστυχώς, και με πείσματα. Και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Γιατί το σχολείο, το δημόσιο θέλει φτιάξιμο. Θέλει φτιάξιμο. Έχει πολλά ζητήματα τα οποία εκκρεμούν εδώ και έχει πολλά χρόνια. Έχει πολύ καλά στοιχεία τα οποία με τη σωστή προσπάθεια μπορούν να βελτιωθούν. Εγώ από αυτούς που πιστεύω ότι το δημόσιο σχολείο σήμερα έχει πάρα πολύ αξιόλογα στοιχεία και πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, αλλά σηκώνει βελτίωση. Σίγουρα, σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει μια σοβαρή εμπλοκή του Γενικού Ελεγχτή. Ναι. Ακόμα και χθες σε μια συνέντευξή του σημερινή, την Κυριακάτικη, ηρωνευόμενος εσάς προφανώς τους συνδικαλιστές, τους εκπαιδευτικούς, είπε ότι θα καταρρεύσει το σύμπαν αν διδάξετε μία ώρα περισσότερο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη συζήτηση, γιατί πραγματικά το έχουμε πει και δημόσια και αξιωματούχοι της που έφερε ο Ελμίξης Ορτέκα, αλλά και με επίσημες ανακοινώσεις, ότι η εμπλοκή του Γενικού Ελεγχτή σε όλη αυτή την ιστορία είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, μέχρι το σημείο που ο Γενικός Ελεγχτής είχε δώσει μια έκθεση και είχε καταθέσει την άποψή του για κάποια πράγματα. Όσο εδώ, όλα καλά και φυσιολογικά. Από εκεί και πέρα είχε ξεκαθαρίσει και το Υπουργείο στο παρελθόν ότι δεν κάνει εκπαιδευτική πολιτική ο Γενικός Ελεγχτής. Όχι μόνο εκπαιδευτική, γενικά και οποιαδήποτε πολιτική, άλλη πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι ειρωνίες, όλα αυτή η κόντρα με τους εκπαιδευτικούς, θεωρώ ότι πλήττει τον ίδιο τον θεσμό του Γενικού Ελεγχτή και όχι εμάς. Συνεπώς, δεν θέλω από κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο καθένας έχει τον ρόλο του, ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του και εμείς θεωρούμε ότι ο Γενικός Ελεγχτής έχει ξεπεράσει αυτές τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που έχει με βάση τα σχέδια περιοχής. Πάμε τώρα στα νομικά μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση εναντίον σας. Με αποτέλεσμα που θέλει οπωσδήποτε, αυτό φαντάζομαι είναι ο στόχος, τα πειθαρχικά, η πειθαρχική δίωξη όσο να απεργήσουν. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την απεργία, δεν εντίθεται κανένα θέμα πειθαρχικό μέτρο. Είναι ξεκάθαρη νομοθεσία και είναι ξεκάθαρο το δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου να απεργήσει. Συνεπώς, εδώ δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχεί κάποιος. Πέραν του ότι είναι απεργία και δεν είναι καλό για τα παιδιά, σίγουρα, και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Όμως, θέμα νόμων δεν υπάρχει παραβίαση. Είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Κυπριακή Νομοθεσία, συνεπώς δεν υπάρχει συζήτηση για αυτό το θέμα. Αυτό που λένε ότι στο παρελθόν είχαμε παρόμοιο. Ναι, αυτό που λένε μιλούν για άλλα μέτρα μέσα στο σχολείο, όχι για τα απεργιακά. Τα απεργιακά είναι ξεκάθαρο ότι είναι νόμιμα μέτρα και δεν τα αμφισβητεί κανείς. Ούτε και επίσης. Εννοεί για τις ώρες. Εννοεί ότι οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Τη λευκή απεργία, ας την πούμε έτσι, εμείς δεν την ονομάσαμε έτσι. Όποια άλλα καθήκοντα υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς, εάν και εφόσον το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι μπορεί είτε να προχωρήσει σε πειθαρχικά καθήκοντα, μέτρα, είτε σε αποκοπή μισθών. Αυτό που λέμε εμείς ότι έχουμε και εμείς δική μας γνωμάτευση, που λέει ότι ο εκπαιδευτικός, ο χρόνος του εκπαιδευτικού δεν καθορίζεται επακριβώς πόσα λεπτά είναι γι' αυτό, πόσα χρήματα είναι γι' αυτό. Συνεπώς, δεν μπορεί να μπει σε τη διαδικασία του Υπουργείου Παιδείας. Και σε ό,τι αφορά τα πειθαρχικά μέτρα, εμείς θεωρούμε από τη στιγμή που καλύπτονται τα μέλη μας από οδηγίες των οργανώσεων, οι οποίες είναι δημοκρατικά εκλεγμένες, ασφαλώς και είναι καλυμμένοι. Τώρα, αν το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι θα επιβάλλει σε 13.000 εκπαιδευτικούς πειθαρχικά μέτρα, νομίζω ζούμε στον Άρη. Δηλαδή, είναι αδύνατο να γίνει. Θα κάνετε κι εσείς έτσι, θα προσφύγετε σε δικαστήριο. Ναι, εμάς προετοιμάζεται προσφυγή στο ILO, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, γιατί ακριβώς. Ο πρώτος λόγος που απεργούμε είναι γιατί έχουν καταπατηθεί αυτά τα δικαιώματα, αυτός ο δημοκρατικός διάλογος και αυτοί οι θεσμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, οι αποφάσεις της 4ης Ιουλίου έχουν καταστρατηγήσει το θεσμικό διάλογο. Και αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ναι. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων ευρωπαϊκών όπου γίνεται διάλογος για 6-7 χρόνια για κάποια θέματα και λένε ότι η κυβέρνηση πήρε μονομερείς αποφάσεις. Πόσο μάλλον εμάς που αποφάσισαν σε 48 ώρες να επιβάλλουν μέτρα χωρίς διάλογο. Τώρα, αγαπητέ μου Χάρη, η κυβέρνηση λέει το εξής, ότι εσείς πήγατε στην 6η του Σεπτέμβρη, πότε ήτανε, σας ουσιαστικά συμφωνήσατε με τις προτάσεις της κυβέρνησης και πήγατε πίσω στα αξιολογικά όργανα και δεν το παλέψατε, δεν το δουλέψατε ώστε να περάσει η θέση. Να σας πω γιατί είναι κάτι επανάληψη. Το λέει συνέχεια αυτό, ναι, το λέει συνέχεια, το είπαν και για το προεδρικό στις 27 του. Και το προεδρικό ότι πήγατε, ναι, δηλαδή, ενώ κάνετε διάλογο. Να σας πω κάτι, κανονικά εμείς ως οργανώσεις δεν θα πρέπει να πάμε κάθε διάλογο. Θα πρέπει να μείνουμε σε θέση αρχής και να πούμε κύριοι, πήρατε μονομερή μέτρα, αναστρίζετε για να συζητήσουμε. Όμως επειδή δεν θέλαμε να φανούμε αντέχτη, γιατί προφανώς και θα μας κατηγορούσαν ως αδιάλαχτους αν λέγαμε όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συζητήσουμε, όχι στη Βουλή να συζητήσουμε. Συνεπώς, επιλέξαμε το να μπούμε σε ένα διάλογο, χωρίς να σημαίνει ότι απεμπολούσαμε τα δικαιώματά μας. Τώρα, όταν κάνεις ένα διάλογο με κάποιον και ανταλλάσσεις απόψεις, αν όσα ακούγονται η επίσημη πλευρά τα μεταφράζει σε συμφωνία, νομίζω ότι συμφωνία κάνουν δύο, όχι ένας μόνος του. Συνεπώς και οι τρεις πρόεδροι των οργανώσεων όταν πήγαν στη συνάντηση στις 6 Σεπτεμβρίου ξεκαθάρισαν στην επίσημη πλευρά, στους τρεις υπουργούς, ότι ανταλλάσσουν απόψεις και θα μεταφέρουν αυτές τις απόψεις για να γίνει πιο φυσιολογικό. Δηλαδή, μπορούσε κάποιος πρόεδρος οποιασδήποτε οργάνωση να αποφασίσει μόνος του για το όνομα του Θεού και τα επικαλούνται αυτά ως συμφωνία. Ναι. Παίρνω κάτι τελευταίο. Επειδή κατά την ταπεινή μου άποψη και νομίζω ότι είναι έτσι, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είναι η πρώτη φορά που οι γονείς δεν είναι με τους εκπαιδευτικούς και είναι με την εξουσία. Να σας πω, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, εντάξει, οι γονείς νομίζω ήταν ξεκάθαροι ότι αυτό μου ενδιαφέρει περισσότερο να λειτουργήσουν τα σχολεία και να πάνε τα παιδιά σχολείων, και αυτό είναι φυσιολογικό. Τη δεδομένη στιγμή δεν πήραν θέση, δηλαδή δεν έχουν ταχθεί ούτε εναντίον των εκπαιδευτικών ούτε του Υπουργείου. Συνεπώς, φαίνεται οι άνθρωποι να κάνουν μια προσπάθεια και αυτοί για εκτόνωση της κρίσης. Θα μείνω μέχρι εδώ γιατί νομίζω ότι άλλο πούμε θα είναι. Αυτό το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν πάρει θέση υπέρ των εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό για μας. Και οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ των εκπαιδευτικών. Και αυτά τα μηνύματα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, όχι εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να δούμε από την αρχή ποιος είναι αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα και ποιος επιμένει να το συντηρεί. Εμείς τι κάναμε παραπάνω. Δεν υποβάλαμε κανένα αίτημα. Δεν ζητήσαμε ούτε αυξήσεις, ούτε προσαυξήσεις, ούτε ώρες, ούτε λεπτά, ούτε χιλιόμετρα. Εμείς περιμέναμε να ξεκινήσει η χρονιά όπως κάθε άλλη χρονιά, να δούμε τη στελέχωση των σχολείων. Αυτό περιμέναμε και εμφανίστηκε αυτό που εμφανίστηκε στις 4 του Ιουλίου. Νομίζω πολύ εύκολα η κυβέρνηση, αν ήθελε με την πρότασή μας πριν λίγες μέρες, αν μπορούσε με ένα ναι να δείξει και ανωτερότητα, αν θέλετε, και να δείξει ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται παραπάνω για την ουσία παρά για τους τύπους. Πιστεύεις, Χάρη μου, ότι η κυβέρνηση πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν θέλει να χτυπήσει το δημόσιο σχολείο? Κοιτάξτε, και να το πω και να μην το πω εγώ, οι δηλώσεις αξιωματούχων αυτού του κράτους. Αναφέρεσαι προφανώς στη δήλωση που έκανε τελευταίο και του Υπουργού Οικονομικών και του κύριου Αβεροφνεοφύτου. Πολλές δηλώσεις έγιναν τέτοιες που δυστυχώς δεν συνάδουν τα λόγια με τις πράξεις και τα έργα. Και για τη δωρεάν παιδεία έχει άρθρο αφήσει βουλευτή στον αγερμό ότι δεν μπορεί να είναι δωρεάν η παιδεία. Ορίστε, αυτά είναι πραγματικότητες. Πες μου λίγο τώρα κάτι τελευταίο. Η επόμενη μέρα τώρα, τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δυστυχώς εξαναγκάζονται να προχωρήσουν σε ευεργειακά μέτρα. Δεν χαίρεται κανείς για αυτό το πράγμα και δεν πανηγυρίζει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Διότι και οι εκπαιδευτικοί πλήττονται. Και τα παιδιά και αυτοί. Και τα παιδιά και οι γονείς. Και οι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά, έτσι. Βεβαίως. Οι πιο πολλοί είναι και γονείς. Συνεπώς, η επόμενη μέρα εμείς θα διαμαρτυρηθούμε, γι' αυτό και η απεργία αυτή έχει ονομαστεί απεργία διαμαρτυρίας για όλα όσα έχουν γίνει το προηγούμενο καιρό και αφορούν όχι μόνο την ουσία της καταστρατήγησης του δημοκρατικού δουλεύου, αλλά και την απαξίωση που δέχτηκε όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος όλο αυτό το διάστημα από διάφορους. Και από το Γενικό Ελεκτή και από άλλους αξιωματούχους και από κυβερνητικούς αξιωματούχους, ακόμα και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτές οι τελευταίες δηλώσεις του ήταν πραγματικά μια μεγάλη απαξίωση για τον εκπαιδευτικό. Εγώ ελπίζω ότι επειδή υπάρχουν ακόμα ώρες μπροστά μας, μήπως υπάρξει κάποια πρωτοβουλία και εκδονωθεί η κρίση. Μακάρι, έτσι. Ναι. Τώρα η απεργία 48 ώρες ξεκινάει αύριο. Ναι. Μετά έχουν οριστεί ειδικά συμβούλια των οργανώσεων την Πέμπτη. Οπότε θα αξιολογήσουμε και την κατάσταση. Ελπίζουμε μέχρι την Πέμπτη, την Παρασκευή, κάποιοι άνθρωποι να σκεφτούν πιο σοφά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε λύση και να μην εξαναγκαστούμε να προχωρήσουμε και σε νέα μέτρα. Μάλιστα. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα.